Ανοίγω εγώ. Άρα λέτε ότι κανένας εδώ μέσα δεν έχει κάποιο μυστικό. Μάθαμε τι μυστικά να έχουμε. Γνωριζόμαστε όλοι μας πάρα πολύ καλά πια. Ωραία, να παίξουμε ένα παιχνίδι τότε. Θα αφήσουμε όλα τα κινητά μας πάνω στο τραπέζι. Και τι θα γίνει? Θα τα μοιραζόμαστε όλα, όλοι με όλους. Αφού δεν έχουμε μυστικά. Λοιπόν, οκ. Εγώ αυτό το παίζω. Για λέγε. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Ναι, δεν αντέχει κιόλα. Τεκόλα, αυτό είναι πρώην, εσύ σε νύνη. Και αή, και ει του αιώνα των αιώνων. Είσαι τόσο ερωτευμένο με τη μαμά που δεν μπορεί να δει πόσο σκύλα είναι. Βρήκα προφυλακτικά στη τσάντα τη. Λε να το κάνει και η Ροξάνη. Η Ροξάνη είναι τεσσάρων, αγάπη μου. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνω καλή μητέρα. Τι, το προσπαθείτε? Μπορεί να το πει και έτσι. Συγχαρητήρια. Υπάρχουν και κάποιοι που πηδιούνται σε αυτό το τραπέζι. Έχουν καταστρέψει τις ζωές μας, τις ιδιωτικές μας ζωές και κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Δεν θέλω να το μάθω αν με κερατώνεις. Γιατί δεν είπες τίποτα? Είναι οι φίλοι σου εδώ, θέλω να ξέρουν. Δεν θέλω να καταλήξουμε σαν αυτά τα ζευγάρια που κοροϊδεύουμε. Εσύ παραμορφωμένη από τις πλαστικές και εγώ με κομμωδινή μαλλί. Φέρ' το τηλέφωνο! Παίξε! Είμαστε σίγουροι δηλαδή, ε? Τι θα έπρεπε να σου πω? Τι θα έπρεπε να μου πεις? Είμαστε φίλοι από παιδιά, να μου πεις ποιος είσαι, ρε φίλε! Πόσο καιρό κρατάει αυτό? Πόσο! Γράφει Steve Jobs. Νόμιζα πως είχε πεθάνει. Γιατί παίρνει τη γυναίκα μου τότε?